Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτές τις τελευταίες 15 μέρες που μένουν για τις βουλευτικές εκλογές του Ιούλη, πραγματικά όλοι παίζουν τα αρέστα τους. Παίζουν τα αρέστα τους προκειμένου έστω και στη ζούλα, έστω και στα μουλοχτά, χωρίς πολύ συζήτηση, να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα δίνει άνεση στο ίδιο το σύστημα, ατάραχο, πιο επιθετικό, να συνεχίζει να τσακίζει δικαιώματα, να φορτώνει νέα βάρη στις πλάτες του λαού και των παιδιών του. Κόντρα σε αυτούς τους χαμηλούς τόνους, όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Και μπορούμε για αυτόν τον λόγο, με τη δράση μας, με τη δουλειά άνθρωπο τον άνθρωπο, να τους χαλάσουμε αυτά τα σχέδια, να ζεστάνουμε την πολιτική συζήτηση, τη συζήτηση με βάση την πρόταση του ΚΚΕ, για να φτάσουν τελικά, γιατί έτσι χάλανε τα σχέδιά τους, χιλιάδες νέοι και νέες με τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί για κάθε νέο που δεν τσιμπάει στα παραμύθια ότι έρχεται η ανάπτυξη για όλους, για κάθε νέο που δεν αποφεύγει να δει κατάματα την πραγματικότητα, δηλαδή ότι τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει, για κάθε νέο που θέλει να αλλάξουν τα πράγματα, δεν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες που λέγαμε και όταν ήμασταν μαθητές, δεν υπάρχουν δικαιολογημένες απουσίες την επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι δεδομένο ότι στις 8 του Ιούλη η νέα κυβέρνηση θα εφαρμόσει σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, είτε η Νέα Δημοκρατία διασφαλίζει αυτοδυναμία, είτε όχι. Κανένα νόημα και καμία σημασία δεν έχει αν η ψαλίδα θα είναι 10 ή 7 μονάδες ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο. Το μόνο που έχει νόημα υπέρ του λαού, υπέρ της νεολαίας, υπέρ των δίκαιων διεκδικήσεων και ετοιμάτων των φοιτητών, είναι το πόσο ψηλά θα φτάσει το ΚΚΕ. Και αυτή την ψήφο στο ΚΚΕ, οι φοιτητές θα τη βρούνε δίπλα τους την επόμενη μέρα. Θα τη βρούνε στην αναγκαία οργάνωση της πάλης μέσα στις σχολές, στην απαιτητική προσπάθεια για να ανασυγκροτηθεί αγωνιστικά το φοιτητικό κίνημα σε κατεύθυνση ρήξης με τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Την ψήφο στο ΚΚΕ θα τη βρει κάθε φοιτητής δίπλα του στη μάχη που δίνει για να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τις σπουδές του, για να δυναμώσει η πάλη για το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη ενάντια στο πανεπιστήμιο επιχείρηση που το έχουν χτίσει πέτρα-πέτρα με νόμους τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε έτοιμοι στα σχέδια έντασης της καταστολής ενάντια στους φοιτητικούς συλλόγους με αιχμή το άσυλο. Ο καθένας πρέπει να σκεφτεί καλά και να πάρει θέση. Να θυμηθεί, όταν χρειάστηκε να αντιδράσει απέναντι σε ένα αντιλαϊκό μέτρο, σε μια δυσκολία της καθημερινότητάς του, βρήκε δίπλα του την αποχή. Την βρήκαν μήπως οι εστιακοί στα αιτήματά τους για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, στο δίκαιο αίτημα για την ανέργεια στις νέων εστιών, για να μην παίζεται κορώνα γράμματα το φαΐ τους, επειδή έτσι συμφέρει τον εργολάβο και επειδή έτσι έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση. Ή μήπως υπερασπίστηκε η αποχή τους απλήρωτους εργαζόμενους που συνεχίζουν να είναι εκατοντάδες χιλιάδες ή αυτούς που απολύονται. Αυτή την απάντηση μπορεί να τη δώσει ο καθένας και η καθεμιά γιατί την ξέρει καλά. Την έχει δει με τα μάτια του μέσα στη σχολή, τη βλέπει μέσα στην προσπάθεια της οικογένειάς του να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί του θα είναι το ΚΚΕ και η ψήφο σε αυτό σημαίνει ναι στον αγώνα για όλα όσα έχουμε ανάγκη. Το σύστημα βεβαίως, όσους νέους δεν τους έχει στο χέρι, τους θέλει στην αποχή, τους θέλει στην αδράνεια, στην απέξω, για να έχει λυμμένα τα χέρια του. Να μην του μπαίνει εμπόδιο τίποτα μπροστά στην πολιτική του. Στις ευρωεκλογές η αποχή έφτασε 40%, ποσοστό που ήταν πολύ μεγαλύτερο στην νεολαία. Εμπόδισε μήπως αυτό τη Νέα Δημοκρατία να βάψει το χάρτη μπλε? Εμπόδισε μήπως το ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει το τροπάρι του ότι τάχα εκφράζει τις ανησυχίες της νεολαίας? Ή μήπως εμπόδισε τους φασίστες?
Όλοι αυτοί πήγαν, ψήφισαν και τώρα μιλάνε στο όνομα της νέας γενιάς. Ας τους κάνουμε λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, να μην τους κάνουμε τη χάρη, να τους κόψουμε τον αέρα για να δώσουμε νέα πνοή στους καθημερινούς και μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ας τους κλέψουμε το γέλιο για να επιστρέψει το χαμόγελο στο λαό και την νεολαία. Ας τους κόψουμε και αυτή την αλαζονία και το υφάκι προς την νεολαία που κουνάνε το δάχτυλο μόνο ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή είναι η σίγουρη, η μόνη χρήσιμη αγωνιστική επιλογή για κάθε νέο που ασφιχτιά στη ζωή και το μέλλον που του έχουν ετοιμάσει. Είναι! Με σκύβει το κεφάλι, με το κουκουέ, έχει πέσει κεφάλι. Είναι ωραία, με σκύβει το κεφάλι, με το κουκουέ, έχει πέσει κεφάλι. Τη φλόγα της ανατροπής που μόνο το ΚΚΕ εκφράζει, τη φλόγα που μένει αναμένη σε όλες τις συνθήκες, πρέπει όχι μόνο να τη διαφυλάξουμε γιατί είναι το φως στα σκοτάδια τους, αλλά πρέπει, έχουμε καθήκον, να τη μετατρέψουμε σε φωτιά για να σαρώσει όσους σήμερα σαρώνουν τα όνειρα και τα θέλω της νεολαίας. Το ΚΚΕ και μπορεί και θέλει και θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την υπόθεση. Έχει σχέδιο, πρόταση για το σήμερα και το αύριο που μπορεί να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και να μεταφραστούν αυτές σε μια καλύτερη ζωή για όλους. Για να είναι ο λαός πραγματικά αφέντης, με την εξουσία στα χέρια του, το πλούτο που παράγει στα χέρια του και όχι στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Φίλες και φίλοι, τώρα το σύστημα αποσύρει ορισμένα από τα χαρτιά του. Τα χρησιμοποίησε, έκανε τη δουλίτσα του, συμπλήρωσε κυβερνήσεις, βρήκε κόμματα και βουλευτές για υπουργικές καρέκλες για κρίσιμες ψηφοφορίες. Τέτοια κόμματα μίας χρήσης ξανασερβίρονται, προβάλλονται τώρα ξανά πάλι με την κορδέλα του νέου. Τέτοιο είναι και το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη που ήδη έχει δηλώσει ότι θα συνεργαζόταν είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία όποτε χρειαστεί. Η ρεαλιστική σύγκρουση που τάχα πρεσβεύει είναι τόσο σύγκρουση που καθημερινά υπερπροβάλλεται από τα μίντια του συστήματος και των ολιγαρχών. Δεν είναι καθόλου νέο πραγματικά ένα κόμμα το οποίο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει από τα μέσα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει από λύκο σε ένα αρνάκι. Αυτό το παραμύθι το έχουν πουλήσει πολύ στο παρελθόν. Το έχουν εμπιστεύσει στην πάροδο των χρόνων εκατομμύρια εργαζόμενοι και νέοι και όλοι αυτοί το φυσάνε πραγματικά και δεν κρυώνει. Μήπως αυτά δεν έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαρουφάκης άλλωστε ως τελεχός του πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση το 2015 πουλώντας ελπίδες ψεύτικες με τη Σέσουλα. Αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν παραγωδώς, όπως ήταν αναμενόμενο και όπως προέβλεπε το ΚΚΕ. Και η διάψευση αυτή έφερε απογοήτευση, έφερε ιτοπάθεια, τάισε τελικά τη Νέα Δημοκρατία. Και ο ίδιος ο Βαρουφάκης είναι δοκιμασμένος. Υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε την επέκταση του δεύτερου μνημονίου, ενώ ήταν τόσο προσιλωμένος στην προετοιμασία για το τρίτο, που στήριξε αυτή την επιλογή του και με επιστολική ψήφο στη Βουλή το καλοκαίρι του 2015, δηλαδή δεν έχανε την ευκαιρία με τίποτα. Πραγματική σύγκρουση, σύντροφοι και φίλοι, σημαίνει αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου με το λαό στην εξουσία. Πραγματική σύγκρουση σημαίνει για την νεολαία να βάλει μπροστά τα όνειρα και τις διεκδικήσεις της και να παλέψει ως νέα γενιά να τα κάνει πράξη σε ρήξη με τις ανάγκες και την εξουσία των μονοπωλίων. Η δυσαρέσκεια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική που άσκησε, η δυσαρέσκεια απέναντι στο ύφος και στις πρακτικές που αντέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να πάει στράφη. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να γίνει απόφαση αγώνα, ψήφου και μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ και μόνο έτσι μπορεί να καρπίσει. Γνωρίζετε ότι το ΚΚΕ
έχει αντιπαλέψει κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση και το ίδιο θα κάνουμε και, την επόμενη που, και με την επόμενη που θα προκύψει στις 7 Ιούλη. Γιατί θα είναι εδώ όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα είναι εδώ κυρίως οι αιτίες τους. Θα είναι πολύ περισσότερο εδώ η ανάγκη να δυναμώσει πάλι για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους, για να είναι το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα, για μόνιμη και σταθερή δουλειά ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, για ανέγερση νέων εστιών, για να μπει φρένο σε κάθε σκέψη για δίδακτρα, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενίκεια στις εστίες, για να σταματήσει η φορολαϊλασία των λαϊκών οικογενειών. Ξέρουμε και βλέπουμε ότι ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο, αφού καταλαβαίνει ότι έχει κρυθεί όχι μόνο ποιος θα πάρει τη σκυτάλη, αλλά κυρίως ότι θα τρέχει για τον ίδιο σκοπό. Ποια είναι δηλαδή αυτή η σκυτάλη? Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλουμε συμπέρασμα. Μόνο να δούμε την τελευταία μέρα του ΣΥΡΙΖΑ που τέλειωσε το κυβερνητικό του έργο, χαρίζοντας χρέη εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη καπνοβιομηχανία και παίρνοντας αυτός τις πιο λαμπρές παραδόσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, προωθώντας και τα ρουσφετάκια της τελευταίας στιγμής. Κάθε νέος σας αναρωτηθεί ποιος έφερε τη Νέα Δημοκρατία με τέτοια ποσοστά. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στο Μητσοτάκη να εξαγγέλει κοινικά, λες και δεν τρέχει τίποτα, την 7ήμερη εργασία. Αυτόν τον αέρα το πήρα από την κυρία Αυτσιόγλου, που έχει βάλει υπογραφή σε συμβάσεις που προβλέπουν ακόμα και 11 μέρες δουλειάς χωρίς ρεπό, συνολικά από το ΣΥΡΙΖΑ που επέβαλε δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Άλλωστε, τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν στηρίξει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως αυτή προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τη δουλειά όταν και όσο θέλει το αφεντικό. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι απλά θα συνεχίσουμε τα κολλητήλια με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ΝΑΤΟ, τον Χασάπη Αμερικάνο πρέσβη? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Αντιπρόεδρο, στον κύριο Γεωργιάδη, να πανηγυρίζει και να επιστρέφει με πιο αλαζονικό ύφος και να λέει προχτές σε μια εκπομπή ότι λέει είναι γνωστό ότι σήμερα η Ελλάδα θεωρείται στρατηγικό σύμμαχος των ΗΠΑ. Η εποχή που κεγόντουσαν οι σημαίες στην Αμερικάνικη πρεσβεία είναι μόνο για να γελάμε. Η κυβέρνηση της αριστεράς έγινε η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση της Ελλάδας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό, με αφορμή τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, διαγωνίζονται στο ποιος θα αποθεώσει περισσότερο τον ΝΑΤΟ, όταν τον ΝΑΤΟ γνωρίζουμε καλά ότι στην πράξη σημαίνει γκρίζες ζώνες και απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Τσακώνονται ποιος θα πρωτογλύψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ένα κράτος μέλος της έχει κατοχή από το 1974 και αυτό είναι η Κύπρος. Και όλοι μαζί θέλουν να κοιμήσουν τον ελληνικό λαό για τις δίθεν ισχυρές συμμαχίες της χώρας μέσα στις οποίες είμαστε ασφαλείς, τη στιγμή που μάλιστα πλέκουν τη χώρα μας περισσότερο στα σχέδια των υπεριαλιστών για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και αφήνουν τον λαό μας και όλους τους λαούς της περιοχής εκέκθετους σε νέες περιπέτειες. Κανένας φοιτητής δεν πρέπει να ξεχάσει ότι όσο οι σύλλογοι έδειχναν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οικοδομούσε πάνω στα θεμέλια που έκτισε η Νέα Δημοκρατία με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Κανένας φοιτητής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι όσο οι σύλλογοι διαδήλωναν ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία και οι συνάδελφοί σας έρνονται ακόμα σε δίκη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκοβε κορδέλες με τον Αμερικάνο πρέσβη για τις νέες βάσεις του θανάτου για νέα ορμητήρια πολέμου. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ΝΑΤΟ, την απεμπλοκή από αυτά τα σχέδια με το λαό στην εξουσία. Μόνο έτσι μπορεί να δοθεί διέξοδος που διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του λαού μας και των γειτονικών λαών.
και είναι κριτήριο και για τις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτή η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που ενημερώνει, πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα, πρωτοστατεί στην αλληλεγγύη και την κοινή πάλη των λαών της περιοχής ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο αντίπαλο, το ίδιο το σύστημα και όλα τα μέσα που αυτόν χρησιμοποιεί. Ξέρουμε ότι δρούμε στις συνθήκες αρνητικού συσχετισμού στην Ελλάδα και διεθνώς με το κίνημα σε υποχώρηση. Αλλά ποτέ δεν κάνουμε πίσω, δεν το βάλαμε ποτέ κάτω και παλεύουμε αυτός ο αρνητικός συσχετισμός να αλλάζει. Δεν υποτασσόμαστε. Το ΚΚΕ, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα της υποταγής με τη σημαία της σύγκρουσης, με τη σημαία του δίκαιου της ανατροπής, είναι εδώ για κάθε νέο και νέα που δεν παραδίνεται. Το ΚΚΕ είναι εδώ για όσους δεν θέλουν να παραδοθούν οι έννοιες της προόδου, του αγώνα, της ανατροπής, της σύγκρουσης στη σφαίρα του ανέφικτου και του δεν υπάρχει εναλλακτική. Το ΚΚΕ είναι εδώ τη στιγμή που πήρε ο άνεμος δυνάμεις και κόμματα που βάλανε πλάτη στις αυταπάτες και πολλαπλασιάστηκαν τελικά τα διέξοδά τους. Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες εκτιμούν, παρακολουθούν τις θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν κατοχυρώσει τα τελευταία χρόνια την πασπουδαστική σε δεύτερη δύναμη στους συλλόγους που στήριξαν το ΚΚΕ ή του Συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης στις πρόσφατες εκλογές. Σε όλους αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε, να μην έχουν κανένα δισταγμό, να μην χαθεί καμία ψήφο στις εκλογές. Με την πιο πλατιά στήριξη του ΚΚΕ, δυναμώνει η φωνή ότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν με τη μαζική, την επιθετική πάλη του λαού και της νεολαίας με στόχο την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας. Για πιο δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή. Έχει πει το κεφάλι με το κουκουέ. Για πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή, για να σπάει η ομοφωνία των υπόλοιπων κομμάτων στη στήριξη διαρκώς των λίγων εις βάρος των πολλών, για να αποκαλύπτει, να εμποδίζει, να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα της νεολαίας. Στις 7 του Ιούλη ψηφίζουμε για πιο δυνατό ΚΚΕ στο λαϊκό κίνημα, εκεί που κρίνονται τελικά όλα. Γιατί η ελπίδα για την αναζωογόνηση του κινήματος είναι οι αιστείες αντίστασης στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, τα προωθητικά βήματα στην αναγνώριση του μετόπου αγώνα σπουδαστών, που είναι η γραμμή που πρέπει να δυναμώσει. Γιατί ξέρουμε ότι σε χώρους δουλειάς, την ίδια στιγμή που ΣΥΡΙΖΑ και ΝΟΥΔΟΥ τσακώνονται για το ποιος μπορεί να εγγυηθεί πιο φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις, την ίδια στιγμή γίνονται απολύσεις, μειώσεις μισθών, κλείνουν επιχειρήσεις, αλλά και παράλληλα υπάρχουν κινητοποιήσεις με την καθοριστική συμβολή των κομμουνιστών που αποσπούν νίκες, αντιπαλεύουν στην καθημερινότητα την εργασιακή ζούγκλα. Όλοι και όλες λοιπόν σε θέση μάχης για τις τελευταίες μέρες που έμειναν με το ψηφοδέλτιο, για να είναι η 7η Ιούλη εφαλτήριο αντίστασης, εφαλτήριο αντεπίθεσης και αισιοδοξίας. Και αυτό πρέπει να γίνει γενικά, αλλά πρέπει να γίνει με την ειδική συμβολή της νέας γενιάς, με την ειδική συμβολή των φοιτητών και των σπουδαστών όλης της Ελλάδας. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.